Την Δευτέρα 24 Απριλίου ξεκινάει η ελεγχόμενη στάθμευση σε πρώτο στάδιο παράλληλα με τον ποδηλατόδρομο. Δηλαδή σε όσους δρόμους της πόλης μας υπάρχει ποδηλατόδρομος και έχουν δίπλα δημιουργηθεί οι στάσεις, θα υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση. Θα πρέπει αυτός ο οποίος αφήνει το αυτοκίνητό του να προμηθεύεται την κάρτα από το Δήμο ή από τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να αγοράζουν κάρτες από τον Δήμο και να τις πουλάνε, και γι' αυτό έχει προβλεφθεί και μία έκπτωση 5%, και η στάθμιση θα είναι για μισή ώρα. Δεν παρέχεται στον οδηγό η δυνατότητα να βάλει και δεύτερη συνεχόμενη κάρτα. Μισή ώρα στάθμευση, 30 λεπτά το κόστος της κάρτας, όχι συνεχόμενη, για να μπορούμε να αποσυμφορήσουμε το κέντρο, να μπορεί η πόλη να γίνει πιο λειτουργική, πιο φιλική για τους κατεστηματάρχες, να μπορεί κάποιος να αφήνει το αυτοκίνητο μισή ώρα, να κάνει τη δουλειά του, να το παίρνει, να φεύγει και να μπορεί ο επόμενος ή αυτός ο οποίος κατεβαίνει στην αγορά για στην πόλη, στα καταστήματα και αγορές, να του δίνει τη δυνατότητα να βρει μέρος να σταθμεύσει. Ήδη ενημερώσαμε από σήμερα τους οδηγούς με ένα έντυπο το οποίο δημιουργήσαμε, ότι από τη Δευτέρα, τους προειδοποιούμε ότι τη Δευτέρα θα υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση, για να προετοιμαστούν και αυτοί. Θέλουμε να τονώσουμε την κίνηση στην αγορά στα καταστήματα, θέλουμε, όπως είπα και προηγουμένως, να κάνουμε την πόλη μας πιο λειτουργική, πιο φιλική, πιο ανθρώπινη, και το μέτρο αυτό της ελεγχόμενης στάθμησης ισχύει σε όλες τις πόλεις. Το κόστος είναι, είπαμε, 30 λεπτά για μισή ώρα στάθμευση. Σε περίπτωση που κάποιος σταθμεύσει χωρίς την κάρτα, θα του επιβάλλεται πρόστιμο. Και παρακαλούμε πάρα πολύ όλους τους οδηγούς να σεβαστούν αυτό το μέτρο, να βοηθήσουν την πόλη, να βοηθήσουν τα καταστήματα, τα οποία ξέρετε πολύ καλά ότι λόγω της κρίσης αντιμετωπίζουν χίλια δυο προβλήματα.